Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε τώρα στο χώρο του Κινάλ Πασόκ και θα συζητήσουμε, θα δούμε τι γίνεται με τις εσωκομματικές διαδικασίες. Εν αναμονή βέβαια και τις υποψηφιότητες του Γιώργου Παπανδρέου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, πιθανά τις επόμενες ώρες να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. 7 λοιπόν θα είναι υποψήφιοι μέχρι τα τώρα. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην γραμματέα της νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Κοζάνης, τον κύριο Κυριάκο Σημαδόπουλο και πρώην διοικητή του νοσοκομείου Γρεβενών. Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί του, καθώς παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Καλησπέρα, κύριε Σημαδόπουλε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Μαρκοπούλου και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Η παρουσία σας μας θυμίζει παλιές καλές εποχές του ΠΑΣΟΚ, κύριε Σημαδόπουλε. Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της θητείας μου και στην ιδιότητά μου ως γραμματέας της νομαρχιακής, αλήθεια έχερα διαρκώς νίκες. Νίκες στις εθνικές εκλογές του 2000, νίκες στην τοπική αυτοδιοίκηση, νίκες στις ευρωεκλογές. Είναι αλήθεια αυτό και είμαι ευτυχής γι' αυτό, που συνέβαλα και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά στη διαμόρφωση κάποιων αποτελεσμάτων που ήταν ευνοϊκά για το ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι ευνοϊκά για το ΠΑΣΟΚ, ευνοϊκά για την κοινωνία, θα έλεγα. Κύριε Σημαδόπουλε, είστε ΠΑΣΟΚ ή ΚΙΝΑΛ? Εμείς στο ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σήμερα, ενδεχόμενα με κάποια άλλα ονόματα στο μέλλον, θα ανήκουμε στο δημοκρατικό χώρο. Αυτό όμως που μας έχει σημαδέψει και αυτό που θα μας συνοδεύει και αυτό που θα μας διατηρήσει πάντα στο χώρο θα είναι αυτό. Αυτό είναι το σύμβολό μας. Το ΠΑΣΟΚ. Η εκλογή κάποιου από τους υποψηφίους στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, σημαίνει ότι θα βάλετε θέμα για αλλαγή και ονομασίας, κύριε Σημαδόπουλε? Ο υποψήφιος τον οποίο υποστηρίζεται το έχει θέσει και στην ανοιχτή διαδικασία η οποία έχει ήδη γίνει στο κέντρο της πόλης, στο εργατικό κέντρο συγκεκριμένα, που ο Ανδρέας Ολοβέργος είπε ότι με την ονοματολογία έχουμε τελειώσει, αυτή είναι η ιστορία μας, αυτό είναι το παρελθόν μας, αυτό θα είναι και το παρόν μας, αυτό θα είναι και το μέλλον μας. Σημαντών βεβαίως πέρα από τις όποιες πολιτικές δράσεις του ΠΑΣΟ, ότι η συνέχεια είναι και προοπτική. Κύριε Σημαδόπουλε, εσείς στηρίζετε τον Ανδρέα Τολοβέρδο. Θα το στηρίξετε μέχρι το τέλος και μετά και από πιθανή υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου? Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι από αυτούς που ψηφίζω πάντοτε την Κυριακή. Δεν ψηφίζω τη Δευτέρα. Άρα σημαίνει τι? Ότι από τη στιγμή που έχω συνταχθεί στον Ανδρέα Τολοβέρδο, θα παραμείνω στον Ανδρέα Τολοβέρδο, όποιος κι άλλος και αν κατέβει υποψήφιος. Τώρα η υποψηφιότητα του Ανδρέα του Γιώργου, του Ανδρέα του Λοβέρδου και σε συνδυασμό με του Γιώργου του Παπανδρέου απέχουν σε ό,τι έχει σχέση με τις δικές μου εκτιμήσεις και τα δικά μου τα κριτήρια. Η υποψηφιότητά του βεβαίως, η οποία θεωρώ ότι είναι πιθανή δηλαδή κατά 99% και ολοκληρώνεται σχεδόν ο χρόνος που έχει θέσει και ο ίδιος για την ανακοίνωσή του, δεν θα έχει κάποια χαρακτηριστικά ή κάποια αποτελέσματα αν οι υποψήφοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, αυτοί που ήδη εκφράσουν την επιθυμία να είναι, δεν μειωθούν. Έτσι, η εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου θα είναι υποψήφιος στη διαδικασία της 5 Δεκέμβρη, ακολούθως και στις 12, γιατί μάλλον θα έχουμε διπλές εκλογές. Επαναληπτικές. Κατά εκτίμησή μου πάλι από την πρώτη Κυριακή αποτέλεσμα πλειοψηφικό. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι θα συνδυαστεί ενδεχόμενα και με αποστήσεις άλλων υποψηφιότητων. Αυτό λοιπόν, έτσι μέσα σε όρους στους οποίους θα μπορούσα να περιγράψω, είναι από μόνη της μία υποψηφιότητα άνευρη. Δεν έχει καμία τύχη στα σώματα τα σημερινά της εκλογικής βάσης του ΠΑΣΟΚ. Υπό την έννοια ότι υπάρχει μια πολυδιάσπαση στο κομμάτι που αναλογεί, υποτίθεται σε εμάς τους εσωκομματικούς, στον Γιώργο τον Παπανδρέου. Θικό του θέμα είναι, αυτό θα εκκλήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι σήμερα ή αύριο θα 6 ώρα βασικά αύριο θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για να έχουμε και κάποια άλλη δυνατότητα να κάνουμε εκτιμήσεις.
Κύριε Σημαδόπουλε, εγώ θέλω να σας θέσω κάποια ερωτήματα. Η συζήτηση μαζί σας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε πράγματα από το ΠΑΣΟΚ. Τι κάνει έναν πρωθυπουργό να επιστρέφει στην πολιτική σκηνή και μάλιστα διεκδικώντας την προεδρία ενός κόμματος που, όπως λέγεται, δεν τα πήγε και τόσο καλά? Κοιτάξτε να δείτε. Το αν πήγε δεν πήγε καλά ο Γιώργος ο Παπαντρέου, αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι δεν πήγε καλά το είδαμε, τουλάχιστον το είδαμε στην πορεία. Έχουμε εικόνα τι έγινε. Αν συγκρίνουμε λοιπόν τα αποτελέσματα του 2009, μάλιστα 4 Οκτώβριου του 2009, γιατί θυμάμαι ημερομηνίες, μας είχαν τιμήσει από τον ελληνικό λαό 3.100.000 περίπου ψηφοφόροι. Στις τελευταίες εκλογές του 2019, 10 χρόνια μετά δηλαδή, δεν ξεπεράσαμε τις 457.000 όλοι μας, όχι πλέον διαιρεμένοι. Υπό την έννοια αυτή η επιστροφή του Παπανδρέου, η οποία αναφέρθηκε προφανώς σε μια ιστορική ευθύνη, δεν την ερμηνεύω, δεν μπορώ να την ερμηνεύσω. Ο λόγος για τον οποίο ο ίδιος ενδεχόμενα θα θελήσει να διεκδικήσει, να συμμετάσχει σε αυτήν την διαδικασία, αφορά τον ίδιο, να μας τον εξηγήσει κιόλας. Η Πρωθυπουργία του συνοδεύτηκε με μνημόνια, θυμόμαστε όλοι. Εντάξει, δεν θέλω να μείνουμε και να σχολιάσουμε. Πάμε στην επόμενη μέρα. Άκουγα τον κύριο Λοβέρδο το πρωί να αναφέρει ότι περίπου 150.000 θα είναι ψηφοφόροι. Το λιγότερο, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, πολύ περισσότεροι. Σε τοπικό επίπεδο, κύριε Σημαδόπουλε, έχετε εικόνα, υπάρχει ενδιαφέρον για συμμετοχή στις εκλογές του Δεκεμβρίου? Αυτή είναι η ερώτηση που περίμενα, κυρία Μαρκοπούλη. Ενδεχόμενο να θεωρήσουν και τηλεθεατές ότι μου την είχατε κάνει νωρίτερα. Δεν συνεννοηθήκαμε καθόλου, η αλήθεια αυτή είναι. Σας λέω λοιπόν το εξής, ότι η Κοζάνη παραμένει να είναι αντιστοιχισμένη με το κέντρο. Και είναι αντιστοιχισμένη γιατί έχει πάρα πολλά στελέχη, ιδιαίτερα σε επίπεδο ΔΕΗ, παρά το ότι έχει μικρύνει πάρα πολύ η ΔΕΗ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ανεξάρτητα όμως, αυτό οι πολιτικές διασυνδέσεις ισχύουν και είναι πανίσχυρες. Εκτός από τα στελέχη της ΔΕΗ εδώ πέρα που έχουν προσφέρει τα μάλα στην περιοχή για την εξέλιξη της, τόσο σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και άλλο επίπεδο, είχαμε και ισχυρά, πανίσχυρα πολιτικά μεγέθη. Στους κατά καιρούς χρόνους περιοδικά του ΠΑΣΟΚ, όταν ήμασταν στην κυβέρνηση, με πρωθυπουργό το Σιμίτη ενδεχόμενα, την κυρία Διαμαντοπούλου, τον κύριο Κουκουλόπουλο, μεταγενέστερα τον Πάπα Κωνσταντίνο με τον Παπανδρέου, του πάλι με τον Κουκουλόπουλο και το καθεξής. Υπό την έννοια αυτή, η κινητικότητα στο χώρο της Κοζάνης, η οποία θα τροφοδοτήσει και τη Δυτική Μακεδονία, θεωρώ ότι θα βρίσκεται στα υψηλά δεδομένα συμμετοχής της Ελλάδας, στα πανελλαδικά. Θα είμαστε ενδεχόμενα στα ίδια και κάτι παραπάνω. Διψήφιο ναι. Ποσοστό στις εκλογές προβλέπετε, κύριε Σημαδόπουλο, και μιλάμε έναν άνθρωπο που έχω την αίσθηση και γνωρίζω παράλληλα ότι ξέρετε και την τελευταία ψήφο, τουλάχιστον σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις, μας δίνεται το αποτέλεσμα πολύ νωρίτερα. Η ιστορικότητά μας και με τους ανθρώπους τους οποίους συνδιαλέγουμε και συναναστρέφουμε μας δίνει το περιθώριο να είμαστε αισιόδοξοι ότι και η συμμετοχή αυτού του κόσμου θα είναι αρκετά ικανοποιητική για να προσδώσει χαρακτηριστικά δυναμική στο χώρο για να προχωρήσει στην αναγέννησή του. Θα ήθελα όμως να σας πω το εξής. Δεν αφορά αυτό το κλαμπ το δικό μας, μέσα εισαγωγικά κλαμπ, μην παρεξηγηθώ κιόλας. Δεν αφορά δηλαδή αυτή η διαδικασία μόνο εμάς. Αφορά όλη την κοινωνία. Να ξέρετε, κυρία Μαρκοπούλου, πάλι από το 2009, γιατί συμβολικά την κρατώ αυτήν την ημερομηνία, μέχρι το 2019, δηλαδή σε μία δεκαετία, χάθηκαν 2.000.000 περίπου ψηφοφόροι. Για να κυριολεκτολογώ, δηλαδή, θα πω ότι είναι περίπου 1.800. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν καθίσει στον καναπέ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αδρανοποιηθεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν. Ή πολλοί πήγαν και σε άλλα κόμματα, κύριε Σημαδόπουλε. Δηλαδή, συμμετοχή στις εκλογές. Πολλά στελέχη, κορυφαία στελέχη, πρώην υπουργοί πήγαν σε άλλα κόμματα. Και μάλιστα αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι πολλοί γενικοί γραμματείς υπουργείων σήμερα προέρχονται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αν μπει σε ένα υπουργείο και φωνάξει ΠΑΣΟΚ, γυρίζουν 10 άνθρωποι, 15 άνθρωποι. Εγώ επιμένω πάλι σε αυτό. Δεν με νοιάζουν τα στελέχη. Με νοιάζει ο λαός. Ο λαός ο οποίος
κατέγραψε μία συμμετοχή στις εκλογές του 2019, περίπου το 72% συμμετοχής στις εκλογές, από τα 9 εκατομμύρια δηλαδή ψήφισαν περίπου στα 7,5 εκατομμύρια, και στις εκλογές δυστυχώς του 2019 είχαμε μία συμμετοχή στις εκλογές 57%. Είχαμε δηλαδή μία απόκληση της τάξης του 15 με 17%. Αυτό, αν το αριθμοποιήσουμε με τους 9 εκατομμύρια, 9.900 περίπου εγγεγραμμένους, είναι αυτό το νούμερο που σας λέω. Εμείς αυτό θέλουμε. Πολιτικά δηλαδή να ξεκινήσει μία μηχανή, μία ατμομηχανή, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες συμμετοχής του κόσμου. Και από αυτό βεβαίως προσδοκούμε και ως ΠΑΣΟΚ, κοινάλ σήμερα, αύριο ο αρχηγός θα καθορίσει την πορεία και την ονοματολογία του, πώς θα συνεχίσουμε να διεγείρουμε βασικά τους νέους, οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική. Κύριε Θημαδόπουλε, μιλήσατε αναφερθήκατε σε στελέχη, δεν σας ενδιαφέρει αν θα γυρίσουν κτλ. Μα και οι απλοί ψηφοφόροι πήγαν σε άλλα κόμματα. Αυτοί πώς θα επιστρέψουν στο κοινάλ Παύλα ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ από μόνο του έχει μια μεγάλη ιστορία. Δεν έχει μικρή ιστορία. Έχει όλα τα καλά που έχουν συμβεί σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 40 χρόνια και δυστυχώς χρεωθήκαμε υποκριτικά ένα μνημόνιο κατά άλλους και ενδεχόμενα κατά λάθος, αν θέλετε, τακτικές πολιτικές το 2010-2011, το οποίο μνημόνιο αποπρογραμμάτισε μικρούς ή μεγάλους οικογενειακούς, οικονομικούς και προσωπικούς προγραμματισμούς. Πέρα από το μνημόνιο όμως, το οποίο συνεχίστηκε και με τα άλλα πολιτικά σχήματα, ακόμα και το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, την επόμενη περίοδο, έχουμε ταυτόχρονα και μία σχεδόν κοντεύει τα 2 χρόνια μια πανδημία. Έτσι λοιπόν τα διαδοχικά σοκ τα οποία έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα. Θα πρέπει να είναι προσπελάσιμα και προσπεράσιμα. Εσείς ξέρετε πολύ καλά τα ζητήματα. Κύριε Θημαδόπουλε, θα μου επιτρέψετε λίγο. Ξέρετε και γνωρίζετε πολύ καλά το χώρο της υγείας. Διατελέσατε διοικητής στο νοσοκομείο Γρεβενών σε μια δύσκολη φάση. Τότε που γινόταν αναδόμηση, γενική αναδόμηση στο νοσοκομείο. Αν ήσασταν σήμερα διοικητής, πώς θα διαχειριζόσασταν μια τόσο δύσκολη κατάσταση? Το νοσοκομείο των Γρεβενών ανταποκρίθηκε στα προβλήματα που υπήρξαν από την πανδημία. Για τα πολιτικά θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Με αυτό και να ολοκληρώσουμε. Να είστε καλά και για την ερώτηση. Κοιτάξτε, προχθές στη Βουλή έγινε μια συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων για το συγκεκριμένο το θέμα, το πρόγραμμα των εμβολιασμών, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, την ασπίδα δημιουργίας προστασίας όλων των πολιτών, και έγινε μια έτσι πάρα πολύ καλή συζήτηση, θα έλεγα εγώ, που φωτίστηκαν διάφορες πλευρές και πτυχές αυτού του θέματος. Η πανδημία δεν αφορά ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα άλλα πολιτικά σχήματα. Μας αφορά όλους και πέθαναν 15.000 συνάνθρωποι μας. Ναι, άρα λοιπόν, ότι θα πω ότι ανταποκρίθηκε ως ένα βαθμό επαρκώς κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα. Υπήρχε οχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από δικές μας δράσεις και από δικές μας πρωτοβουλίες. Υπήρξαν ελλείψεις σημαντικές και σοβαρές, οι οποίες επιβράδυναν αυτό το έργο ή το στόχο ή το σκοπό. Θεωρώ όμως ότι στη γενικότητά του αντιμετωπίσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας επαρκώς ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει τέλος. Είμαστε κάπου στη μέση, θεωρώ. Εύχομαι ή θα ευχόμουν να πηγαίναμε καλύτερα στο κομμάτι της πειθούς στους πολίτες για να συμμετάσχουν ακόμη περισσότεροι στην εμβολιαστική κάλυψη. Και με αφορμή και τη σημερινή μας παρουσία, θα καλούσα και αυτούς που αντιστέκονται ακόμα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Να είναι βασικά με την επιστήμη. Να είναι δηλαδή με την πρόοδο, με την επιστήμη. Υπάρχουν αντιστάσεις οι οποίες με κάποιο τρόπο πρέπει να καθούν. Καλός είναι ο διοικητισμός μέχρι όμως ένα σημείο. Καλά είναι δηλαδή με την πειθό να ενταχθούν και αυτοί στην επιστημονική άποψη, που η επιστημονική άποψη σημαίνει κατ' εμέ εμβολιαστείτε, για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτή την αμυντική ασπίδα για μας και για τους νεότερους. Κύριε Θημαδόπουλε, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε, καθώς είναι σε εξέλιξη οι εσωκομματικές διαδικασίες στο κοινάλ. Να είστε καλά. Και εμείς από τη μεριά μας, να είστε καλά κι εσείς.